τι πιο ωραίο να τελειώνει η εκπομπή και να κάνεις ένα διάλειμμα για ένα ωραίο μεσημερινό γεύμα. Και εγώ σήμερα με ποιον θα κάνω αυτό το διάλειμμα? Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και lunch break. Εγώ ευχαριστώ γιατί είναι μακάρι να μπορούσα να το κάνω αυτό κάθε μέρα. Είτε μόνος μου είτε μαζί σου. δεν έχω το πρόγραμμα lunch break. Lunch break σκέφτηκα. Λέω break, εκπομπή που μπορεί και να ήταν. Σατανική ξεκινάει από το. Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα. Μπα, την κεβάλα. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω πρώτα με το όνομά σου. Με τον Λάμπρος Κωνσταντάρας. Το όνομα εγώ αισθάνομαι ότι το έχω δανεικό, ξέρεις. Το έχω. Κληρονομή το έχω πάρει από κάποιον που αυτός ο κάποιος το έχει κάνει πολύ μεγάλο και εξαιτίας του με ρωτάς. Οπότε ήμουν πάντα πολύ εξοικειωμένος όπως όλα τα παιδάκια. Έτυχε εμένα ο παππούς μου να είναι αυτός που ήταν, πολύ διάσημος, πολύ αγαπητός, πολύ. Το σοκαριστικό της υπόθεσης είναι ότι παραμένει 40 χρόνια μετά. Είσαι δημοσιογράφος και πολλά παραπάνω, όχι μόνο δημοσιογράφος, αλλά και δημοσιογράφος. Δηλαδή, ακολούθησε τη δουλειά του μπαμπά σου, σου άνοιξε πόρτες αυτό το επίθετο σε σχέση με τον μπαμπά σου πάντα. Βέβαια, εννοείται. Το ξεκίνημά μου στη δουλειά το έκανα εξαιτίας του πατέρα μου. Φρόντισε όμως σε όλα να μην περάσω εύκολα. Σου είπε που πας να μπλέξεις Λάμπρο με τη δημοσιογραφία? Όχι. Ούτε πήγε να με στρίψει προς αλλού, ούτε να με κατευθύνει προς αλλού. Τι θυμάσαι από τον παππού σου για να γυρίσω λίγο εκεί? Δεν έχω πολλές μνήμες, γιατί και τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν άρρωστος και είχε αποσυρθεί και δεν ήθελε να μας βλέπει, να τον βλέπουμε. Είχε και μια πολύ μεγάλη περηφάνεια. Δεν ήθελε κανείς να τον βλέπει άρρωστο. Τώρα που το βλέπω, χαίρομαι πάρα πολύ που είχε αυτή την περηφάνεια και χαίρομαι που έφυγε την εποχή που δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχαν κάμερες πάνω από την κηδεία του να τη δούμε live. Πάμε και στο σήμερα λοιπόν και στη φετινή συνεργασία σου με τη ΦΕΗ. Νιώθω έτσι που σε βλέπω και σας βλέπω ότι περνάς πάρα πολύ καλά φέτος. Ναι, περνάω. Είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος με το φετινό και ελπίζω να θα ξαναδουλέψουμε με τη ΦΕΗ. Θέλεις δηλαδή να είσαι μαζί της και του χρόνου, ενώ είναι κάτι που θα ήθελες? Βέβαια, εννοείται πολύ. Είναι και αυτό έτσι ο θαυμασμός που περιγράφεις όλη αυτή την ώρα, ένας από τους λόγους που σε έκαναν να την υπερασπιστείς? Την νιώθω πολύ κοντά μου και νιώθω και την αδικία που έχει υποστεί και υφίσταται ακόμα μέχρι τώρα. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι βλέπουν. Αναφέρεσαι στην Άννα Παλτσάκη. Ναι. Και σε αυτό. Την Ελένη, πώς τη βλέπεις φέτος? Πώς βλέπεις όλο αυτό το νέο εγχείρημα με το καθημερινό? Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η Ελένη πήρε αυτή την ας πούμε προαγωγή και από το Σαββατοκύριακο πήγε στο καθημερινό. Θα ήθελα πολύ να συνεχίζαμε μαζί. Η Ελένη μου αρέσει γενικά. Μ' αρέσει πάντα ό,τι και να κάνει. Τι γίνεται με το Σαββατοκύριακο? Ειλικρινά το πονάω το Σαββατοκύριακο και με τσαντίζει που διαλύσανε δύο ζώνες. Που ήταν χτισμένες, ενώ τις Μπέτη στο καθημερινό και τις Ελένη στο Σαββατοκύριακο. Δεν έχω καταλάβει βέβαια τι γίνεται καθόλου και δεν θέλω να βάλω τον εαυτό μου στη θέση των παιδιών που δεν καταλαβαίνω αν υφίστανται κοροϊδία ή αν υφίστανται ανοργανωσιά ή μια διστακτικότητα που δεν ξέρω πού εδράζεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται τώρα να ξεκινήσει μια τέτοια εκπομπή Φεβρουάριο. Άστε να πάει στο καλό, ξεκινά από Σεπτέμβρη πάλι. Αυτό που συνέβη φέτος, που έκανες τη μεταγραφή, ήσουν μια μεταγραφή, πήγες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, είσαι πολύ ευχαριστημένος στην εκπομπή που είσαι, αλλά δεν κάνεις και την άλλη εκπομπή που ξέραμε ότι θα κάνεις. Ναι. Αυτό πώς το αντιμετώπισες, σου είχε ξανασυμβεί? Αρχικά μου είχε ξανασυμβεί πολλές φορές να μην έρθουν τα πράγματα έτσι όπως μπορεί να τα υπολογίζαμε. Υπήρχε η περιραίωση ατμόσφαιρα ότι θα κάνω εγώ τον ντοτ με την Έλληνα Χριστοπούλου. Ήταν μια σκέψη, ήταν κάποια πράγματα που είχαμε πει. Και τα οποία τελικά είδατε ότι έγιναν αλλιώς. Για κάποιους λόγους γίνανε αλλιώς. Όμως εγώ ποτέ δεν υποδίθηκα. Δηλαδή αυτό που έλεγα ότι εγώ είμαι μια χαρά με το κανάλι. Είμαι μια χαρά. Και υπάρχει πολύ πρόσφορο έδαφος. Αν σου έλεγα ότι ας πούμε να κάνεις δική σου εκπομπή, να πάρεις μια δική σου τέτοια εκπομπή, αλλά δεν θα μπορούσες να είσαι και στο FaceTime. Είναι αυτό που θέλεις και εσύ σαν εξέλιξη να παρουσιάσεις κάτι μόνο σου? Είναι, αλλά τώρα δεν θα ήθελα να φύγω από το FaceTime. Αν μιλάς για του χρόνου, αν μου πούνε διάλεξε, δεν θα ήθελα να μου πούνε διάλεξε. Θέλω ένα γενικό σχόλιο για την τηλεόραση φέτος. Θα σου πω αυτό που μου είπε ο Μέτρ της Μαρινέλλας που πήγα να τη δω προχτές. Μέχρι να με οδηγήσει στο τραπέζι από μπροστά από την είσοδο, με λιβάνιζε 300 μέτρα απόσταση. Τι μας νοιάζει, τι κάνετε εσείς ο ένας με τον άλλο? Μου είπε μέσα σε 40 δευτερόλεπτα αυτό που. Καλά, το γράφουν και συνέχεια στα social. Τι τσακώνεστε, νομίζετε ότι αφορά κανέναν? Φυσικά θα πάμε σε αυτό που πουλάει, γιατί κάνουμε πράγματα που πρέπει να είναι πουλιστερά. Αλλά να μην περνάμε το όριο. Γιατί καμιά φορά στην αγωνία μας να κάνουμε τα πράγματα πουλιστερά, τα διαστρεβλώνουμε και τα κάνουμε. Ψεύτικα. Φυσικά θεωρώ ότι προφανώς κάτι πουλιστερό, κάτι σκανδαλιάρικο, κάτι περίεργο
κάτι. Απλά δεν θέλω αυτά τα περίεργα να είναι πολύ τραβηγμένα τα μαλλιά. Για παράδειγμα, τώρα που είναι η ιστορία με τα ομόφυλα ζευγάρια, να πιάνουμε κάθε ηθοποιό που πιστεύουμε ή ξέρουμε ότι έχει μια ακραία γνώμη, να του χώνουμε ένα ματσούκι στη μούρη και να περιμένουμε να μας πει κάτι ακραίο για να το παίξουμε την άλλη μέρα. Και μετά να πούμε, δεν θα πρέπει να το παίξουμε αυτό. Μην το παίξει πολύ απλά. Δεν πιστεύω να κουνά δάχτυλο κι εσύ. Όχι, τι είμαι για να κουνήσω δάχτυλο. Αλλά όταν, λέω μια άποψη, απλά αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ ωραία τα είπε και έπεσε και πάρα πολλά θέματα. Εντάξει, τώρα αυτό που είπε το τελευταίο, ότι όντως παίρνουμε κάτι και το τραβάμε και θέλουμε, ξέρουμε που θα πάμε, δεν ξέρουμε και που θα πάμε, τι θα μας πει ο συνεντευξιαζόμενος. Η ουσία αυτό που λέει είναι ότι δεν γίνεται μια κουβέντα που θα φέρει εξέλιξη σε ένα θέμα, ότι η κουβέντα γίνεται και παίρνουμε δηλώσεις οι οποίες είναι ακραίες και το ξέρουμε από την αρχή ότι είναι ακραίες και όταν τις βγάζουμε στον αέρα κάνουμε ότι δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό, γιατί δεν θα έπρεπε να υποθεί και να ακουστεί καν αυτό σε δημοσιοθέα το... και λέμε πάρα το ρεπορτάζ και κλείσω να μην παίξει. Ότι... είναι υποκριτικό όλο αυτό. Ναι, στο βωμό μάλλον της τηλεθέασης και το να κάνουμε κάτι πιο πουλιστερό, κάτι που να πουλάει, χάνεται το όριο και δεν είναι μόνο, ξέρεις τι γίνεται, δεν υπάρχει καμία ουσία δυστυχώς σε αυτό. Δηλαδή είναι μια συνέντευξη η οποία προβάλλεται, δεν έχει να σου δώσει τίποτα, δεν προάγει τίποτα και το μόνο που καταφέρει να κάνει είναι μια πιο φθηνή τηλεόραση. Ενώ θα μπορούσε να υπάρχει άνθρωπος με αντίθετη άποψη και με αντίλογο, αλλά ισορροπημένο αντίλογο, το οποίο θα πήγαινε την κουβέντα ναι, παραπέρα. Ναι, αυτό είναι ωραίο, αυτό το θέλουμε. Θέλουμε να υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Γιατί έτσι γίνεται αυτό που λες ο διάλογος. Δηλαδή, άμα θέλει να πει αυτό είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία και είναι λάθος. Όχι. Τέτοιες συνεντεύξεις δεν πρέπει καν να προβάλλονται. Και η δικαιολογία ότι εμείς παίζουμε αυτό για να έχουμε τον αντίλογο και να φιλοξενήσουμε όλες τις απόψεις είναι πολύ επικίνδυνη δικαιολογία και είναι πολύ υποκριτική δικαιολογία. Να καταλάβω. Η Ελένη λέει για αντίθετη άποψη. Λες για ακραίες συμπεριφορές. Για δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας άλλο αντίθετη άποψη. Άλλο αντίθετη άποψη και άλλο ακραία άποψη. Μεγάλη διαφορά. Η άποψη είναι άλλο πράγμα. Η αντίθετη είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να ακούμε και την αντίθετη άποψη. Εγώ είπα ότι ο Λάμπρος μιλάει για ακραίες απόψεις που δεν θα έπρεπε καν να ακούγονται. Και για ο Λάμπρος, άποψη βοηθάει στην εξέλιξη. Που είναι φυσιολογικό να ακούει δημοκρατία. Άλλο λέει, ο Λάμπρος λέει αυτό που είπε και ο Γιώργος Καπουτζίδης πολύ σωστά. Δεν χρειάζεται να πει ο κάθε ένας την άποψή του δημόσια για αυτό το θέμα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του και όπως συμφωνώ στο ότι πολλές φορές οι εκπομπές ξέρουν ποιος θα σου πει το ακραίο που λέει και ο Κωνσταντίνος και επίτηδες κάποιες εκπομπές, όχι όλες φυσικά, βάζουν αυτόν που θα σου πει το ακραίο για να πούνε μετά ότι εμείς δεν συμφωνούμε. Αν δεν συμφωνείς, αφού ξέρεις ότι θα το πει, μην το βάλεις. Αν τύχει να έχει κάποιος αντίθετη άποψη. Ναι, να την ακούσουμε, δημοκρατία έχουμε. Για να φύγουμε από αυτό το θέμα, να πάμε σε κάτι άλλο που εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Όταν αφορά την εκπομπή που θα έκανε στον Sky, το Dot που τελικά δεν έγινε Dot, έγινε Break. Πρώτη φορά μας είπε και ξεκάθαρα ότι ήταν να γίνει με την Έλενα Χριστοπούλου. Υπήρχε το ρεπορτάζ, βέβαια. Υπήρχε το ρεπορτάζ τότε που έλεγε ότι η Έλενα Χριστοπούλου είναι ένα από τα πρόσωπα. Δεν ακούσα τον ίδιο ακριβώς, να το λέει. Ακριβώς. Ήταν από τα πρόσωπα που συζητούσαν για να είναι στον Ντότ με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, παιδιά, είναι ουσιαστικά το πρώτο πρόσωπο που πήρε ο σταθμός για τον Ντότ και μετά εξέταζε συμπαρουσιάστρες δίπλα του. Αυτό ήταν και λίγο το περίεργο όταν μάθαμε ότι Βάσο Λασκαράκη θα παρουσίαζε τον Break. Και τώρα για πρώτη φορά όντως λέει ότι ήταν κοντά στο να κλείσει με την Έλενα Χριστοπούλου. Είχαμε μιλήσει τότε με τον Λάμπρο γιατί τον είχα προσκαλέσει στο Control και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει όλο το θέμα του Ντότ και υπήρχε το ρεπορτάζ που έτρεχε εκεί, αναφερόταν και στο όνομα της Έλενας Χριστοπούλου, όπου μου είπε ότι ναι, ήταν μέσα στα ονόματα, αλλά ποτέ δημοσίως ακριβώς όπως το είπε τώρα. Αυτό και της Βάσου Λασκαράκη ήταν τότε τα δύο ονόματα που παίζαν περισσότερο για να είναι συμπαρουσιάστριες του Λάμπρου, έτσι. Όχι, δηλαδή ο Λάμπρος ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής ουσιαστικά, με συμπαρουσιάστρια κάποια από τις δικίες. Η διαφορά με τη Βάσο Λασκαράκη είναι ότι ποτέ δεν είχε γίνει κρούση στη Βάσο Λασκαράκη για να είναι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ενώ αντίθετα στην Έλενα Χριστοπούλου έχω την εντύπωση ότι το ρεπορτάζ τουλάχιστον έλεγε τότε ότι έχουν μιλήσει και με την Έλενα Χριστοπούλου στο να συμπαρουσιάσει με τον Λάμπρο. Όμως τα ονόματα είχαν προταθεί, τα είχε ακούσει και τα δύο. Είχε ακούσει δηλαδή και το όνομα της Έλενας Χριστοπούλου και το όνομα της Βάσο Λασκαράκη και κάποιον άλλο. Μην ξεχνάμε στον οποίο Λάμπρο η πρόταση έγινε και για τα δύο αυτά project, για να είναι στην εκπομπή της Facebook. Για να πάρει και την, έχει και την εκπομπή συνεντεύξη, είτε την Dot που έγινε Break τελικά. Έτσι έφυγε από το Σαββατοκύριακο στο Open και το σχολιάζει και είναι αιχμηρός και σου λέει ότι τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουν καταστραφεί δύο ζώνες και τελικά τους κοροϊδεύουν. Είναι θέμα ανοργανωσιάς όλο αυτό που συμβαίνει. Εγώ είναι η πρώτη φορά που δεν τον άκουσα. Αν θέλετε και από κοντά, επειδή σίγουρα είπαμε και παραπάνω πράγματα, δεν τον ακούω τόσο αιχμηρό όσο ένιωσα ότι είναι λυπημένος με αυτό. Δηλαδή ένιωσα πώς είναι παιδί μου όταν φεύγεις από κάτι το οποίο το έχεις αγαπήσει, το Open Weekend. Ασπιστεί και μια κατάσταση που ήταν υγιής και τη βλέπει τώρα. Λέει, έφυγα μπράβο. Από την εκπομπή του Σαββατοκύριακο. Έμεινε το Σαββατοκύριακο, πήρε την προαγωγή, ήρθε στο καθημερινό και τελικά και οι δύο ζώνες
Είχαν καταφέρει και η Μπέτι Μαγκύρα και η Ελένη Τσολάκη από το Σαββατοκύριακο, το Open Weekend, να χτίσουν ζώνες, παιδιά. Το Open Weekend τότε, τη δεύτερη χρονιά του, πήγαινε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αντιμετώπιζε τη Σύση Χριστίδου πάρα πολύ καλά. Ήταν δηλαδή ένα επιτυχημένο προϊόν της σεζόν. Εγώ το πάω και λίγο παρακάτω. Λογικό είναι να το λέει αυτό. Φυσικά και όταν χτίζει ζώνη, και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες, Λιλή, όντως. Εγώ το πω και ένα βήμα παρακάτω. Αισθάνομαι αυτό που λες, ότι το λέει με θλίψη. Εννοώ, ναι. Δεν το λέει και εγώ, δεν πιστεύω το λέει ούτε καυστικά, ούτε αιχμηρά, ούτε με κανένα. Αισθάνεται θλίψη και ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν βλέπεις ότι αλλάζουν κάποια πράγματα, πολλές φορές ίσως να καλείσαι να πάρεις και εσύ ο ίδιος που συμμετέχει σε κάποιες εκπομπές μία απόφαση που σε άλλη περίπτωση να μην την έπαιρνες. Λέω εγώ τώρα. Να σπείρω λίγο τη διχόνοια και απ' την άλλη. Ποιο να τη πήρε τη διχόνοια. Σκέφτομαι και λέω. Αν τόσο πολύ ρε παιδί μου, ας πούμε, στεναχωριέται που το καταλαβαίνω και όντως αυτές οι δύο ζώνες κατά μία έννοια είναι βαρύ, αλλά το λέει. Καταστράφηκαν. Για ποιο λόγο τελικά έφυγε και την Ελένη Τσολάκη? Γιατί τότε είχε πρόταση για δύο εκπομπές. Ακριβώς. Γιατί δεν ξέρανε μέχρι τελευταία στιγμή τι θα κάνουν. Πραγματικά δεν ξέρω καθόλου τον άνθρωπο, δεν μου έχει πει. Κάνω αυτό που λέμε το δικηγόρο του διαβόλου. Γιατί να μην μείνει ένα μαπαντή. Του κάνουν πρόταση να έχει δική του εκπομπή συν να συμμετέχει κάπου αλλού. Δύο δηλαδή. Δεύτερο και θα πει όχι. Έχω δεύτερο κιόλα να πω ότι η Ελένη Τσολάκη ξεκίνησε την εκπομπή τον Οκτώβριο. Θα περίμενε μέχρι τον Οκτώβριο. Μέχρι τι θα κάνει. Και δεν είχε πρόταση άνεργο. Αν ήταν. Δεδομένου ότι θα στηρίξει την Ελένη στο νέο της εγχείρημα, λέω. Όχι να τον αφήνουν και εκείνον στο περίμενε. Δεν ξέραμε αν θα έχει εγχείρημα η Ελένη Τσολάκη. Μέχρι τον Οκτώβριο που βγήκε. Με αυτή την πρόταση που του κάνω, άσχετα μετά, αν αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς πήγε, βέβαια μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί θα περίμενε ένα παιδί μου ο Λάμπρος, επειδή όσο να είναι. Του είχε προταθεί κάτι που δεν. Δηλαδή δεν ήταν σωστό το κανάλι στις υποσχέσεις του. Ναι, μου κάνει εντύπωση η. Δεν είναι θετική τώρα, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Το δίλημα αυτό δηλαδή που του τέθηκε από τη Λιλή, αν σου λέγανε να φύγεις από την ΦΕΗ και να κάνεις τη δική σου εκπομπή, λέει δεν θέλω να μου βάζεις κάτι αυτό το δίλημα, θα έμενα με τη ΦΕΗ. Εγώ δεν περίμενα αυτή την απάντηση. Θα περίμενα τη παιδιά, επειδή έχω στο μυαλό μου να κάνω και δικά μου πράγματα, την αγαπώ, την εκτιμώ, αλλά εννοείται πως θα ήθελα να κάνω. Για αυτή τη σεζόν το είπε, έτσι. Μην μου βάζει για την επόμενη. Ως επαγγελματίας ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, δεν υπήρχε περίπτωση, όσο και να θέλει να κυνηγήσει τα όνειρά του, να πει τώρα στα μέσα τη σεζόν ότι αν γινόταν μια πρόταση, θα έφευγα. Εγώ το θεωρώ πιο επαγγελματικό αυτό που είπε τώρα. Δεν είναι όμως τιμίο για τον τηλεθεατή, γιατί ο τηλεθεατής, αν τον δει στην επόμενη σεζόν. Είναι σωστό απέναντι στη ΦΕΗ αυτό το πράγμα να το πει ή απέναντι στην ομάδα. Ο Λάμπρος, αν έλεγε ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι μόνο δεν θα του έλεγε τίποτα, παιδιά, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αν κάποιος του προταθεί να κάνει κάτι μόνος του, δεν θα πει κανένας παρουσιαστής τίποτα. Το θέμα είναι ότι περνάει καλά εκεί που είναι, έχει βρει τα πατήματά του, του αρέσει η συνεργασία και προφανώς σου λέει ότι θα ήθελα να τα κάνω και τα δύο όπως ήρθα εξ αρχής. Εγώ νομίζω ότι αυτό που είπε συμβαίνει... ότι θα ήθελα να μην πρέπει να διαλέξω. Και να τα κάνω και ωραία. Θα μπορούσε και έναν τρόπο να κλαφτεί και να πει τελικά μου είχαν πει να κάνω δύο εκπομπές. Όχι, έγινε αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι περνάει καλά εκεί που είναι και φαίνεται ότι στηρίζει την παρουσιάστρια η οποία του είχε δώσει και πολύ χώρο και μπράβο. Γιατί έχουν καταφέρει να κάνουν μια. Ξέρεις, όχι κάπως δίδυμο αυτό το πω, αλλά με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Και στηρίζει και με όλες αυτές τις αδικίες, όπως λέει, που δέχεται. Είναι ωραίο που λέει ότι εγώ εκεί θα ήθελα να μείνω. Δηλαδή, ενώ άλλα μου είχαν τάξει και άλλα τελικά έγιναν, ότι είμαι στρατιώτης. Γιατί αυτό δεν το βρίσκει εύκολα. Λοιπόν, μένει στη ΦΕΗ. Δεν ξέρουμε αν μένει και στο κανάλι. Αυτό είναι άλλο παπαευαγγέλιο. Σωστό κι αυτό. Εντάξει, στηρίζει την παρουσιάστρια του πρώτο αυτό. Δεύτερον, είναι ένας άνθρωπος απίστευτα επαγγελματίας. Οπότε σκέφτεται και θα εξετάσει αν θα κάνει μια εκπομπή δική του, η οποία αισθάνεται ότι δεν θα είναι, δηλαδή με αυτά που του δίνει ένα κανάλι, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσει. Δεν θα το κρατήσει αυτό. Θα κρατήσει φυσικά τη θέση που έχει τώρα. Με πόσο ωραία λόγια μίλησε για τον παππού του, φυσικά τον Λάμπρο Κωνσταντέρα. Λέει ότι δανείστηκε αυτό το όνομα από έναν άνθρωπο ταλαντούχο που έτυχε να κάνει την καριέρα όλη αυτή. Έτυχε και δεν έτυχε δηλαδή. Δεν που έκανε αυτή την τεράστια καριέρα. Και θέλω να σα πω, ρε παιδί μου, ότι στην αρχή όταν είχα γνωρίσει τον Λάμπρο, όλοι το είχαμε νομίζω στο μυαλό μας. Ο εγγονός του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και κάτι πάρα πολύ βαρύ που μπορεί να σου ανοίξει πόρτες και φυσικά και το όνομα του πατέρα του μετά. Και σε μια κατάσταση όμως που δεν μπορείς να φύγεις ποτέ. Γιατί μετά νομίζω ότι κάνεις διπλή προσπάθεια για να γίνεις ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο αντάξιος του ονόματος. Έτσι ακριβώς, να κάνεις τη δική σου πορεία, τη δική σου καριέρα. Εγώ τον παραδέχομαι που είπε κιόλας ότι το όνομά του τον βοήθησε. Γιατί δεν το λένε πολλοί. Πολλοί λένε Α, ήταν βάρος αυτά. Τον βοήθησε το όνομά του και μ' άρεσε και πάρα πολύ που είπε ότι αν ήταν σε άλλα χρόνια θα ήταν ευτυχώς που έγινε τότε που δεν υπήρχαν social media, ας πούμε, η απώλεια του παππού. Έχει καταφέρει να φτιάξει ένα πολύ ωραίο όνομα. Εγώ τώρα τον ξέρω ως Λάμπρο Κωνσταντάρα δημοσιογράφου. Και μπράβο του με τεράστια εμπειρία. Να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, παιδιά. Πέρασα υπέροχα.
υπέροχα μαζί του και το χώρο τον Τζιάκομο, το εστιατόριο στην Κηφισιά που μας φιλοξένησε και περάσαμε πολύ ωραία. Να σας κάνω και μια αποκάλυψη για τον Λάμπρο, γιατί δεν το έχω πει ποτέ. Εγώ τον Λάμπρο το γνωρίζω από τότε που ξεκίνησα από το τραγούδι πρωτοήρθα στην Αθήνα και μιλούσα μαζί του. Ήταν σε δισκογραφική εταιρεία, δηλαδή ασχολείται και με τα δισκογραφικά. Έτσι κι αλλιώς συνεχίζει βέβαια. Και θέλω να σας πω ότι ήταν ένας άνθρωπος που το συμβουλευόμουν, που ήμουν σε φάση που προσπαθούσα να κάνω πράγματα και κάναμε πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις. Δεν το ξεχνάω αυτό, Λάμπρο.